Είμαι ο Κώστας Σιλβέστρος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος φέτος που είμαι σε ένα τόσο φιλόξενο θέατρο όπως είναι το θέατρο του Νέου Κόσμου μαζί με τρία υπέροχα παιδιά. Αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ είναι πως η συγγραφέας η Μαρία Τρανού κατάφερε να χωρέσει όλη την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα σε ένα 15-σύλλαβο κείμενο και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα προσωπικά που ήρθα έτσι αντιμέτωπος με ένα 15-σύλλαβο κείμενο. Αυτό νομίζω είναι αυτό που κέρδισα, ας πούμε, πιο πολύ από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βασίλης Τσιγκριστάρης. Αυτό το λέω λίγο πλατιά γιατί είναι ένα θεματάκι γενικότερα. Και εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι φέτος στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, στην κάτω σκηνή, στον Έφορο και τις Κόρες, σε σκηνοθεσία της κυρίας Φλέσσα. Πολύ χαρούμενος που είμαι με τα παιδιά, κυρίως εδώ τους συναδέλφους, τους αγαπητούς. Είναι ένα έργο που είναι αρκετά πολιτικό, το οποίο είναι κάτι που ας πούμε εμένα προσωπικά δεν μου είχε τύχει ποτέ να κάνω ως τώρα. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον και ακόμα πιο δύσκολο, νομίζω. Γιατί θα έχει και πιο θερμούς υποστηρικτές, αλλά και πιο θερμούς αντιπάλους αυτό το πράγμα. Είναι ωραίο ότι είναι 15 σύλλαβο, είναι μεγάλη εμπειρία για έναν ηθοποιό και για το κοινό. Και αυτά, είναι μια πολύ ωραία συνεργασία, ελάτε, θα διασκεδάσετε, το πιστεύουμε. Αυτό. Είμαι η Ιζαμπέλα Λουίζα Κυριαζή και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτή τη δουλειά. Είπατε να μιλήσουμε για το ρόλο μας. Εγώ είμαι η κόρη Βίτα, η οποία θα έλεγα ότι αντιπροσωπεύω το μέρος από πολιτική σκοπιάς, το μέρος του κόσμου που αργεί λίγο να συνειδητοποιήσει πόσο χάλια είμαστε και πού ακριβώς έχουμε φτάσει και προσπαθεί ακόμα να πιστέψει στο ότι μπορεί κάτι να αλλάξει και κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει στον απόλυτο πάτο για να μπορέσει να δει τι συμβαίνει. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύω σαν ρόλος αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Εγώ είμαι η Σοφία Μανώλη. Στην παράσταση κάνω την κόρη Α. Αυτό που αντιπροσωπεύω νομίζω κυρίως είναι ένα αισιόδοξο προφίλ και ένας χαρούμενος άνθρωπος, ο οποίος παρά τις δυσκολίες, γιατί υπήρχε κάποιος λόγος που έφερε τις δύο αδερφές στο βουνό, καταφέρνει με αισιοδοξία και συνεχίζοντας να ονειρεύεται και να είναι αισιόδοξη, να βρει τη λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τώρα τι να πω, ότι χαίρομαι ας πούμε που κάνω τον Έφορο, αυτόν δηλαδή που συχαίνεται όλος ο κόσμος σήμερα. Ναι, χαίρομαι που τον κάνω, γιατί νομίζω ότι δεν είναι ένας κλασικός Έφορος. Είναι ένας Έφορος ο οποίος παθαίνει διάφορα μέσα στο έργο και νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα έτσι η πορεία του συγκεκριμένου ρόλου, το πώς αρχίζει, γιατί φαινομενικά ξεκινάει ως ένας έφορος ο οποίος θέλει να τα μαζέψει όλα, αλλά καταλήγει ως κάτι πολύ διαφορετικό, που ελπίζω αυτοί που θα μας δουν εδώ πέρα να έρθουν για να καταλάβουν τι εννοώ. Αυτό. Λοιπόν, και εγώ κάνω έναν έφορο, αλλά η διαφορά μου με τον έφορο του Κώστα είναι ότι εγώ αντιπροσωπεύω σε αυτό το έργο την εξουσία, το οποίο πρέπει να ομολογήσω είναι πάρα πολύ απολαυστικό. Δηλαδή, είναι, αυτό που λέω είναι πολύ συμβολικό μάλλον για την κοινωνία μας, αλλά χαίρομαι που έχω την εξουσία. Είναι δηλαδή πρόβλημα. Πάρτε μου το ρόλο. Αυτό βασικά. Είμαι αποστασιοποιημένος από όλα. Είναι ακριβώς πραγματικά η εξουσία, η επιβολή της, ο άνθρωπος που δεν έχει καμία επαφή με την κοινωνία και τα άλλα κοινωνικά στρώματα, ο οποίος βρίσκεται μόνος του κάπου αλλού και νομίζει ότι όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό. Και ταυτόχρονα κάνω και κάποια στοιχεία της φύσης. Αυτό θέλω να το πω όμως, γιατί είναι το συμβολικό του πόσο έξω από όλα αυτά είναι και πόσο πιο μακριά από τη φύση βρισκόμαστε ώστε να καταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση πλέον. Τα οποία ζώα, τέλος πάντων, είναι ουσιαστικά υπέρ των απλών καθημερινών ανθρώπων που τραβάνε ό,τι τραβάνε.